Κύριος Δημήτρης Καμένος, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καμένο, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Παίξατε, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα. Επίσης και σε εσάς. Στην κυρία Δούκα και στον κύριο Πιέρο. Ναι. Παίξατε πρωταγωνιστικό ρόλο, κύριε Καμένο, στο να αποχωρήσει τελικώς ο κύριος Ζουράρης, διότι ήσασταν ο πρώτος που το ζήτησε μετεπιτάσεως και είπατε ή εγώ ή αυτός. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς που δεν θα σας το αναγνωρίσει αυτό. Αλλά θέλω να καταλάβω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζουράρης παραμένει βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ή θα γίνει ανεξάρτητος? Τι έχετε καταλάβει, τι ξέρετε? Ότι παραμένει. Είπα ότι έχει λήξει το θέμα με την παραίτησή του. Ναι. Και φυσικά παραμένει. Δεν έχει τεθεί κάποιο θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε τέθη ποτέ, ούτε θα τεθεί. Να σας πω όμως, οι δηλώσεις αυτές που έκανε, οι οποίες εσάς όπως και εμάς σας προκάλεσαν και τις θεωρείτε αδιανόητες, Είναι για δεύτερη ή τρίτη φορά, δεν ήταν η πρώτη, έτσι. Ναι, ναι, αλλά τις θεωρείτε. Επαναλαμβανόμενα τρεις φορές. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Μόνο όταν κάποιος είναι υπουργός είναι αδιανόητος. Όταν κάποιος είναι βουλευτής και ανήκεται στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα, δεν παραμένουν αδιανόητες και απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις? Δηλαδή, μήπως η παραίτηση από το βουλευτή. Το βουλευτικό αξίωμα ήταν αυτό που τελικά θέλατε και όχι απλώς από το υπουργικό? Εγώ? Ναι. Όχι. Εγώ έχω πει στον κύριο Ζουράρη και στις προηγούμενες φορές που έχει καταφερθεί χωρίς να χρησιμοποιήσει τα αρχαία αλλά τα λαϊκά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ότι είναι η τελευταία φορά που ανέχομαι αυτή τη λέξη. Μπορεί να είναι χωρατό για εσένα, μπορεί να είναι θουκυδίδιο ή αριστοφανικό, για εμένα δεν είναι. Γιατί είμαι ένας από αυτούς, συναδελφικά δηλαδή, είμαι Ολυμπιακός και με προσβάλλει συναδελφικά και σαν άνθρωπο. Σε παρακαλώ να μην επαναληφθεί και το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική μας και φιλικά. Ποια λέξη? Δυστυχώς επανέλαβε. Μια στιγμή, κύριε Καμένε, πριν πείτε ποια λέξη. Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι. Αν ήσασταν δηλαδή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, δεν θα είχατε προσβληθεί? Γιατί εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός και προσευλήθην. Όχι, όχι, όχι. Όπως είπατε πολύ σωστά πριν τις ειδήσεις, για οποιαδήποτε ομάδα ήταν λάθος να χρησιμοποιήσεις ένα ακραίο σύνθημα ακραίων φιλάθλων οι οποίοι είναι οι ποιητές της κερκίδας για να φανατιστούν ως ένα σημείο αυτοί μπορεί να κάνουν καλά, αλλά δεν μπορεί να το μεταφέρει την ίδια γλώσσα ένας βουλευτής, ο οποίος είναι ένα είδωλο, ένας άνθρωπος ο οποίος κάποιος τον βλέπει και βλέπει κάποιος αυτόν. Κάτι βλέπει. Πόσο μάλλον ένας υπουργός παιδείας να μεταφέρουμε έτσι αυτό το είδος σε εισαγωγικά το χουλιγκανισμό στην πολιτική ζωή, προσπαθούμε να τον αποφύγουμε το χουλιγκανισμό. Ναι, αλλά βουλευτής θέλω να πω παραμένει. Δηλαδή, πόσο καλύπτεστε από την εξέλιξη? Αυτό ρωτάω. Το θέμα ήταν να φύγει από υπουργός μόνο? Ναι, δεν είπα πάλι ότι ένας υπουργός παιδείας τον ακούν οι μαθητές, οι μαθητές είναι επιρρεπείς, υπάρχουν. Ζητήματα στα σχολεία με το bullying. Μάλιστα. Πολλοί φοιτητές και μαθητές και πιτσιρικάδες πάνε στα γήπεδα. Εγώ πηγαίνω και στο βόλεϊ και στο πόλο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είναι νεαρά παιδιά. Δεν πρέπει να δίνουμε αυτό το παράδειγμα. Ναι, αλλά ήταν υφυπουργός παιδείας, κύριε Καμένε, και όταν είχε πει ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει, τότε γιατί δεν είχατε ζητήσει την παραίτησή του? Όχι, είχαμε ζητήσει ότι αυστηρά του είχαμε μιλήσει. Ναι, εντάξει. Άλλο να του μιλήσετε αυστηρά και άλλο να ζητήσετε την παραίτησή του. Δηλαδή ήταν πιο σημαντικό το θέμα του Ολυμπιακού και του Άρη από τα νησιά. Ο Μουζάλα που είχε μιλήσει για τη Μακεδονία, είχαμε ζητήσει την παραίτησή του, εγώ προσωπικά. Και ο πρόεδρος του κόμματός σας, αλλά μετά το πήρε πίσω. Κατανοώ ότι είναι ένα ζήτημα τώρα, εντάξει, είναι υψηλά στα μέσα και καλά κάνετε τη δουλειά σας. Εμείς σας δίνουμε και το περιεχόμενο και εμείς είμαστε και το περιεχόμενό σας. Νομίζω το θέμα έχει λήξει. Ο κύριος Ζουράρης δεν θα πρέπει να παραιτηθεί ή να φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα των Αξιών των Ελλήνων. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο σκοπό ή κάποιο τέτοιο ζήτημα και θα ακολουθήσει ένα σχηματισμό και δεν ξέρω ποιο θα λάβει τη θέση. Ελπίζω να αναλάβει ένα εξίσου καλό. Σχηματισμό, θεωρείτε ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί ο κύριος Ζουράρης από κάποιο στέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ή όχι? Νομίζω αυτό είναι στο διακριτική ευχέρεια και προνόμιο του Πάνου του Καμένου και του Πρωθυπουργού να επιλέξουν. Αλλά από τις ποσοστώσεις που βλέπω τα τελευταία χρόνια, νομίζω δίκαιο είναι να είναι ένας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ναι. Θα ήταν δίκαιο και ορθόν. Διότι έχω πει τις προηγούμενες ημέρες ένα άλλο φάουλ που έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω πει δημόσια ότι από τις επιτροπές, εφόσον βγήκα εγώ επειδή έγινε αντιπρόεδρος της Βουλής, που είναι αντιπρόεδρος 2,5 χρόνια στην Επιτροπή Οικονομικών, στις καινούργιες αρχιερεσίες, στις 6 επιτροπές, στους 18 συναδέλφους που είναι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γραμματείς, δεν μπήκε ούτε ένας ανεξάρτητος Έλληνας. Έχουμε 18-0 εκεί. Και είπα ότι είναι άδικο. Εξέφρασα δημόσια τη διαφωνία μου. Είπα ότι αυτό δεν θα περάσει έτσι. Δεν υπάρχει συγκυβέρνηση με 18-0. Δεν υπάρχει απλά συγκυβέρνηση με 18-0. Δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει κανονισμός Βουλής. Και θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Και ήμουν ο πρώτος και ο μόνος που αντέδρασε. Και είμαι σε διαβουλεύσεις με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δεν θα το αφήσω έτσι. Κύριε Καμένε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες πρέπει να έχουν
τον ρόλο και τις θέσεις που τους αρμόζει σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Αναφορικά με το ζήτημα των Σκοπίων, που είναι η διακριτή η θέση σας σε αυτό, μετά και τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του κ. Καμένου σχετικά με δημοψήφισμα, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να δούμε μια τέτοια λύση να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, ο λαϊκός παράγοντας από την κυβέρνηση, ή κάτι τέτοιο δεν περνά από το ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς ωστόσο θα το θέλατε να προχωρήσουμε σε δημοψήφισμα? Έχω πει ότι γενικά δεν είμαι κατά των δημοψηφισμάτων. Για το συγκεκριμένο έχω ένα σκεπτικισμό. Πρώτον, διότι πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το ερώτημα. Διότι σε τέτοιου είδους δημοψηφίσματα το ερώτημα προς τον Έλληνα πολίτη είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πρέπει να τεθεί με πολύ μεγάλη σαφήνεια τι ζητάμε. Και θα ήταν, αν θέλετε, το τελευταίο μας όπλο εάν κατέληγε η διαπραγμάταση σε κάτι το οποίο ήταν παράδοση του ονόματος, το οποίο νομίζω συμφωνείτε όλοι και οι ακροατές μας, δεν ανήκει στον Δημήτρη τον Καμένο ή στον κύριο Κουβαρά, τον κύριο Δόκη, τον κύριο Πιέρο. Γενικώς στην κυβέρνηση δεν ανήκει. Δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι η ιστορία, η ύπαρξη της Ελλάδος, όπως η Εκκλησία. Τα εθνικά θέματα είναι υπερατομικά. Άρα καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι εσείς θεωρείτε ότι έχει δικαίωμα η Εκκλησία να εκφράζει άποψη για την ονομασία. Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Να κλείσω το προηγούμενο θέμα. Απόλυτα, δεν το συζητώ. Αλλά λέω ότι επειδή δεν ανοίξε κάποιον να το παραχωρήσει, να το βάλει στο τραπέζι, να το διαπραγματευτεί και μετά να δώσει λύση κάποιος, ένα φυσικό πρόσωπο ή 50, εάν δεν αρέσει η κατάληξη, νομίζω το δίκαιο και το δημοκρατικό θέλει να πάμε σε δημοψήφισμα, να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε ο πρωθυπουργός μας και ο υπουργός να έχουν και την ψήφο του λαού για αυτό το θέμα. Άρα δημοψήφισμα, εσείς λέτε όμως, είστε σαφείς εδώ, διότι λέτε δημοψήφισμα μόνο εάν η λύση πρέπει να απορριφθεί. Εάν η λύση δεν πρέπει να απορριφθεί, όχι δημοψήφισμα. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Αλλά το δεν πρέπει να απορριφθεί, κύριε Κουβαρά μου, έχει να κάνει με τη λύση πάλι. Καλά, προφανώς. Δηλαδή, εμείς έχουμε πει κάτι ότι δεν θέλουμε τα παράγωγα και τη λέξη Μακεδονία. Ας δούμε τι είναι αυτό, αλλά είμαι σαφής και έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που είπατε. Μάλιστα, μάλιστα. Όσον αφορά την Εκκλησία, είμαι σαφής πάλι ότι πρέπει και χειρολόγω η Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία των Σκοπίων, ένα παράδειγμα θα πω, θέλει να αυτονομηθεί, να είναι αυτοκέφαλη, δικαίωμά τους, αλλά λέγεται Εκκλησία της Μακεδονίας. Ακριβώς. Και για να ανακνωριστεί ως Μακεδονική Εκκλησία αυτοκέφαλη, πήγε και ζήτησε αναγνώριση από την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Εδώ βλέπουμε ότι το αλυτρωτικό, το άμεσο ή το έμεσο, ή η καπήλευση των ονομάτων δεν σταματά. Και λέω το εξής. Εάν δεν βγει το εθνικότητα μακεδονική από τα διαβατήρια, εάν δεν απορριφθεί το μακεδονική ως γλώσσα, εάν δεν έχουμε διαβεβαιώσει ρητές σε σύμβαση ότι αν εμείς συμφωνήσουμε και άρουμε το βέτο, δεν θα επανέλθουν αργότερα με το ξανασηκώσουν αγάλματα και χάρτες όπως είδαμε μέχρι την Καβάλα, τη Θάσο και την Πιερία και την Ιμαθία, με την μεγάλη Μακεδονία που βγαίνει στο Αιγαίο. Όλα αυτά τα λειτουργικά και δεν βγάλουν, όπως λέω, την εθνικότητα, τη γλώσσα και το έθνος το μακεδονικό από την ιστορία τους. Και από το Σύνταγμά τους, κύριε Καμένε, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Το Σύνταγμά τους, σαφώς, είναι συνταγματικά και είναι και δύσκολο για αυτούς, αλλά εμείς έχουμε το πάνω χέρι τώρα. Και να πω και το εξής. Φανταστείτε μεθαύριο, αγαπητοί συνάδελφοι, συνέλληνες, να μας μπουν στο ΝΑΤΟ και να ασκήσουν βέτο κατά των ελληνικών συμφερόντων στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα και δύσκολο. Πάντως. Εγώ θα πω το εξής και κλείνω αυτό γρήγορα, αν μου επιτρέπετε δευτερόλεπτα. Λέμε και είμαστε κάποιοι, είναι μάλλον κάποιοι χαλαροί με το τουρκική μενότητα Θράκης. Που έχω κάνει μάχη και έχω δώσει γι' αυτό. Για τους μουφτίδες. Έχω δώσει μάχη προσωπική. Βλέπουμε ότι δεν πειράζει τουρκική και το αφήνουμε να περνάει. Θεωρείτε ότι είναι μια. Να περνάει το τουρκική, έρχεται ο Ερντογάν και όλοι οι υπόλοιποι και τι μας λένε. Ότι εδώ είναι η τουρκική μειονότητα και λέει στα παιδιά Ερντογάν στο βίντεο για τη Μεγάλη Τουρκία και εμείς σας νοιάζει είστε Τούρκοι και είμαστε δίπλα μας. Θεωρείτε ότι είναι μια αρχή για αποσχολητικές τάσεις. Ο κύριο, εννοείται. Δηλαδή να έχουμε ένα δημοψήφισμα αύριο στην Κομωτινή που να λέει η μειονότητα ανοίξει την Τουρκία, παράδειγμα. Μπορεί να δούμε κάτι τέτοιο. Φοβάστε για κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί. Πώς μπορεί να το αφισβητήσει. Άρα δεν το αποκλείεται. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν το αποκλείει. Και πάει ο κύριο Κοτζιάς και βλέπουμε τον Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών να μιλεί πάλι για Τσάμικο. Οι οποίοι έχουν στα βιβλία τους χάρτες μέχρι την Πρέβεζα. Κύριε Καμένα, έχουμε αυτά σήμερα όμως. Δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί. Αυτή η χαλαρότητα και η δικαιωματικότητα κάποιων πιο αριστερών από εμάς, λόγω ιδεολειψίας ή ιδεολογίας, και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ λέει, μιλάει για δημοκρατία της Μακεδονίας.
Ενώ, όμως... Εννοείται πάντως, και καταλαβαίνω κύριε Καμένε, ότι είστε από τη μια μεριά είστε στην κυβερνητική πλειοψηφία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, από την άλλη έχετε τεράστιες αντιθέσεις με το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εδώ μας λέτε έχουν πράγματα. Ιδεολογικές μεγάλες. Ναι, ιδεολογικές μεγάλες, οι οποίες όμως είναι και πρακτικές, δεν είναι μόνο ιδεολογικές. Διότι είναι εδώ... και πολύ σοβαρές. Ναι. Κάποιες είναι εξαιρετικά σοβαρές. Το σύμφωνο συμβίωση, το τέμενος είναι σοβαρά ζητήματα, δεν είναι δεδομένα. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ σοβαρό το άσυλο. Είμαι ο μόνος που δεν ψήφισε το φοιτητικό άσυλο στο 153. Ναι. Το θυμίζω. Το θυμάμαι. Και θέλω να το θυμίζω. Το θυμάμαι. Διότι πρέπει να τραβάμε την κόρη. Εγώ δεν μπορώ την κόρη μου που είναι τώρα 20 χρονών που ξέρω να ξέρω ότι πετάει κάποιο στη φωτοβολίδα και το τρόλι που το πληρώνω εγώ και η κόρη μου. Μάλιστα. Ή που έχουμε άντρο ναρκωτικών και πορνεία στη Θεσσαλονίκη ή που επικυρήσουμε με αφίσες Πριτάνης. Λοιπόν, αυτό έχω διαφωνήσει. Έχουμε, έχουμε πολύ σοβαρές διαφωνίες. Και στο διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας έχουμε πολύ σοβαρές διαφωνίες. Έχετε, εννοείται, μερικές φορές είναι προσωπικές σας μόνο, διότι βλέπω ότι το κόμμα σας ορισμένες φορές ακολουθεί. Στο άσυλο, ας πούμε, κράτους, δεν είδα να πάει δεν κόντρα. Ακολούθησαν. Ναι. Εντάξει, ναι. Ο Μάικη δεν μπορούσε κάποιος να πει. Δεν υπήρχε ψήφος κατά συνείδηση. Η συνείδηση δική μου έλεγε όχι στο άσυλο. Ναι. Η ψήφος στο μουφτή από τη βάση απαγορεύεται και πρακτικά. Αλλά και για άλλους λόγους εθνικούς. Και διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας, το έχει πει και ο κ. Καμένος, το λέω και εγώ, ότι δεν θα στηρίξει ποτέ διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας η κυβέρνησή μας, η συγκυβέρνηση αυτή. Όσο είμαστε εμείς μεσόδουσο, είναι η ΑΝΕΛ και κρίνεται από τους ΑΝΕΛ αυτό. Κύριε Καμένε, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Εσείς πώς βλέπετε να πηγαίνει η διαπραγμάτευση για την ονομασία, όταν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων λέει ότι το όνομα Μακεδονία θα πρέπει να είναι μη αποκλειστικό, ότι άρα δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει και η χρήση του ονόματος στην Ελλάδα πια? Γειτονική χώρα, διεκδικεί όνομα, εδάφη, ιστορία. Θα βρεθούμε εισχρεωμένοι τώρα σε κάτι? Εγώ εσάς ρωτάω, πού είστε στην κυβέρνηση? Όχι, δεν απαντώ με ερώτηση. Ναι, δεν προσπαθώ να αποφύγω έτσι για να το ακούσει και ο κόσμος να καταλάβει, γιατί μιλάμε σαν κανονικοί άνθρωποι τώρα που βρισκόμαστε σε μια παρέα σε ένα σπίτι. Δεν είμαστε χρεωμένοι σε κάτι, έχουμε κάποιο μουτζούρι εμείς. Ναι. Ο αξιότιμος κύριος της Πουγούδου μου έχει την άποψή του. Εμείς δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι πρακτικά. Καλά, βέβαια, η άποψή του αυτή είναι συμβατή με αυτά που είχε προτείνει την προηγούμενη φορά ο Νίμιτς. Δεν τα λέει από το κεφάλι του, πρέπει να σας πω. Δηλαδή δεν έχουν, είναι τελείως στον αέρα αυτά που λέει. Όλοι έχουν τους, τους ανθρώπους ή τους εισαγωγικά αυτούς που τους βοηθούν ή αυτοί που θέλουν μια επίλυση. Ναι, απλώς θέλω να πω, το 2005 ο Νίμιτς σχετικά με το τι θα πρέπει να συμφωνηθεί είχε πει ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί και για την πλευρά της Ελλάδος κάποιος προσδιορισμός, π.χ. ελληνική Μακεδονία, ώστε να μην έχει κανένα από τα δύο μέρη δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης του όρου Μακεδονία. Ο Νίμιτς τα έλεγε. Και είχαν απορριφθεί. Καλά, τώρα αποκλειστική χρήση τώρα δεν γίνεται. Εδώ πάνε στα δικαστήρια για κλοπή πνευματική. Ναι, όχι, απλώς το λέω ότι τα έλεγε ο Νίμιτς με την έννοια ότι συζητάμε με τον Νίμιτς. Υποτίθεται ότι έχουμε μία πρόοδο των συζητήσεων και ότι πάμε να λύσουμε το θέμα. Άρα να ξέρουμε πάνω σε τι βάση συζητάμε. Προφανώς δεν θα έχει αλλάξει η άποψη του Νίμιτς 100%. Έτσι, να ξέρετε ότι και με το. Ναι, προφανώς. Η κοινοβουλευτική ομάδα που κάναμε πριν 10 μέρες, την προηγούμενη Δευτέρα, ήταν και επί του θέματος συζήτηση. Δεν αποκάλυψε ο πρόεδρος ευαίσθητα ζητήματα, διότι δεν έπρεπε. Ναι. Όχι για άλλο λόγο, δεν είναι σκόπιμο. Εμείς όταν λέμε εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση, αφήνουμε να εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις. Είναι τόσο πολύπλοκο, όπως είπα, και πολυσύνθετο το ζήτημα και χρειάζομαστε πολλές δικλείδες ασφαλείας, το οποίο νομίζω εγώ πρακτικά ότι δεν θα λυθεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν θα λυθεί σύντομα. Ναι. Και τέλος, η Ελλάδα δεν έχει το μουτζούρι, δεν θα μας χρεώσουν για κάτι εμάς. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να μας χρεώσουν και δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε χρεωμένοι. Όπως όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ότι μαζί τα φάγαμε που είχαμε ανάπτυξη δανεικά. Δηλαδή, αν μπει στο τρυπάκι ότι φταίει σε κάτι, ρε παιδί μου, έλα τώρα να το βρούμε, τότε καταστρέφεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, και η εθνική καταστροφή νομίζω δεν πρέπει να την επιτρέψει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.